Έλα, πάμε, θα μας τα πείτε. Δεν καθέ, τι γίνεται. Τι είναι αυτό για μένα. Με... ένα, δύο, τρία και... Καλησπέρα να έρχονται. Κι αν είναι ορισμός, θα στήσω τη θεία γέννηση. Να πω σαν χωρικός, αφήνω γεμάτες σήμερον. Και εμπίνε την πόλη, ουρανία γαλόγες. Και ρε η φύση σ' όλη, στους πλέον τίθεται. Εμφανεί τον αλόγο και ο βασιλές των ουρανών. Έλα την καλημέρα μου και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Σας ευχόμαστε τα βάθη της καρδιάς μας να περάσετε τέλεια και να έχετε υγεία, υγεία παιδιά αυτό. Θα δώσεις φιλί, πάρτε ένα αρρωστιάρικο φιλί. Μπράβο, γιατί είμαστε ακόμα άρρωστοι και εμείς σας πω ότι είμαστε και χειρότερα από ότι προχθές και χθες. Το καλό όμως είναι, παιδιά, ότι πήγα τον Αλέξανδρο στα ξαδέρφια του εχθές και ο Κωνσταντίνος που έχω βαφτίσει τον έμαθε να φυσάει τη μύτη του. Οπότε κάτι γίνεται με αυτό, κάνουμε και λίγο ρο, κάτι πάει να γίνει. Και έχω καταπιαστεί από το πρωί με δουλειές, γιατί θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα σήμερα, να καθαρίσω αρχικά, γιατί αύριο θα έχω μόνο το μαγείρεμα. Και κάθισα να σιδερώσω τα ρούχα που έχουν μείνει και τα τραπεζομάντιλα που θα βάλω στο τραπέζι, το τραπεζομάντιλα. Βασικά σιδέρωσα δύο, γιατί μάλλον θα χρειαστεί να προσθέσουμε και ένα μικρό, θα δούμε τώρα πώς θα... Θα δούμε πώς θα χωρέσουμε αύριο τέλος πάντων. Και θέλω να καθαρίσω απ' έξω, γιατί από μέσα είναι τέλεια. Την είχα κάνει πολύ πρόσφατα την τζαμαρία, η οποία δεν είναι και μια πολύ εύκολη διαδικασία, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά έχω βρει τρόπο και μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Και θέλω να σας πω ότι μου ήρθε η παραγγελία από το σούπερ μάρκετ. Δόξα τω Θεώ, ότι είχα αρχίσει να φοβάμαι, γιατί λέω ότι έχω παραγγείλει φέτος, τα περισσότερα δεν μου έχουν έρθει. Όμως είχαμε δύο ελλείψεις. Και πήγε ο Κανάκης τώρα, όπως γυρνούσε από τη δουλειά που είχε πεταχτεί, να πάρει τις δύο ελλείψεις που χρειάζονται. Το ένα είναι ψωμάκι, οπότε έπρεπε. Και επειδή έχω παραγγείλει iceberg, το ένα μου ήρθε πάρα πολύ μινιόν. Του είπα να πάρει και άλλα δύο, να έχουμε για σιγουριά και βλέπουμε. Καλύτερα να κάτσει και να το φάμε άλλη μέρα παρά να μην φτάσει. Και έχω μια τρελή ανυπομονησία για αύριο. Γιατί... είναι η πρώτη χρονιά που θα κάνουμε Χριστούγεννα εδώ στο σπίτι και θα περιποιηθώ εγώ και έχω εγώ μάλλον αναλάβει το γεύμα. Θα βάλω στο φούρνο δύο μπούτια αρνί με baby πατατούλες και θα τα κάνω με μέλι. Θα κάνω ένα σουφλέ, θα κάνω ένα ρολό, δύο σαλάτες και ένα πολύ ωραίο πλατό τυριών. Αυτά λέω να μην κάνουμε πολλά, γιατί κάθε χρόνο τα φαγητά περισσεύουν και είναι κρίμα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ρούχα που θα βάλουμε στον Αλέξανδρο. Τα ετοιμάζω όλα από σήμερα, γιατί αύριο το πρωί θα πέσει το μαγείρεμα. Πουλοβεράκι, πουκαμισάκι, τζινάκι. Και έχω βάλει εδώ πέρα τις πετσέτες φαγητού που τις σιδέρωσε και τις αρωμάτισα. Και τις πετσέτες του μπάνιου που τις σιδέρωσε και τις αρωμάτισα. Για να τις φτιάξω, γιατί θα έχω βάλει πολλές για να είναι μιας χρήσης. Να μην χρησιμοποιούμε την ίδια τώρα και λόγω της κατάστασης. Να έχει ο καθένας την πετσέτα του. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον. Τέλος πάντων, και αύριο θα σας δείξω και άλλα ωραία πράγματα. Θα το ανεβάσω πρωί το βίντεο, άμα θέλετε και προλάβετε να κάνετε κι εσείς κάτι. Γιατί ειδικά το μπάνιο το περιποιούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα καθαρίσματα και τώρα το μόνο που μας έχει μείνει είναι να κάνω έτσι μία προεργασία για το αυριανό φαγητό. Θέλω να βράσω όπως σήμερα τις baby πατάτες για τη συνταγή, γιατί έτσι λέει η συνταγή, να μην έχω πάρα πολλά. Και θέλω λίγο να κάτσω να συζητήσω με τη μαμά μου αν φτιάξω όπως σήμερα, όχι να το φτιάξω εντελώς,
να βράσω τα μακαρόνια για το σουφλέ, να βάλω μέσα τα αλαντικά, να βάλω και από πάνω τα τυριά και απλά να βάλω το πυρέξι στο ψυγείο και να το κάνω αύριο. Να το βγάλω δηλαδή αύριο από το ψυγείο να πιάσει θερμοκρασία, μετά να ρίξω τις κρέμες γάλακτος και να το ψήσω. Έτσι λέω, δεν θέλει πολύ, μισή ώρα περίπου. Αλλά δεν ξέρω, λίγο τα μακαρόνια με τρομάζουνε. Θα το κλείσω καλά εννοείται, δεν ξέρω, θα τη ρωτήσω τώρα να δω αν είναι να το έχω έτοιμο από σήμερα, να είμαι όσο πιο ξεκούραστη γίνεται αύριο για να ευχαριστηθώ τη μέρα, να μην είμαι στο τέλος της ημέρας off, να έχουμε περάσει έτσι όμορφα. Λοιπόν, και τώρα κάθομαι εδώ, ο Αλεξάνδρος κοιμάται, ευχαριστιέμαι το καθαρό σπίτι, δεν το λες και 100% μαζεμένο γιατί ο Αλεξάνδρος έχει ήδη πετάξει τα παιχνίδια του παντού, αλλά παιδιά, όταν η τζαμαρία είναι φρεσκοπλημένη, δεν φαντάζεστε πως το ευχαριστιέμαι, ειδικά τώρα που λαμπρίζουν και τα λαμπάκια πάνω στο τζάμι, είναι, το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι βλέπουμε και μακριά και η αλήθεια είναι ότι το να καθαρίσεις την τζαμαρία δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά έχω βρει έτσι έναν τρόπο και το κάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ήθελα να σας πω ότι σήμερα ξημέρωσε μια πάρα πολύ διαφορετική μέρα, διότι από ό,τι φαίνεται οι παραγγελίες που περιμένω πάνε, η μία μου ήρθε, παιδιά, το κινητό ήρθε, πάρα πολύ αναπάντεχα, και η παραγγελία από Γκισού εχθές είδα ότι εθεάθη στην Αυστρία. Βέβαια θα μου πεις και ότι η προηγούμενη σου ήταν, σου δείχνω ότι είναι στην Αυστρία και δεν είχε φύγει ποτέ, τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα μου ρώτησα κιόλας, έστειλα μήνυμα σε... Έστειλα email στην εταιρεία και μου είπανε ότι έχει φύγει όντως και μου στείλανε και ένα link για να μπορώ να την παρακολουθώ πιο εύκολα και με αγγλικά, γιατί μου στέλνανε με ολλανδικά και δεν έβγαζα άκρη. Και εχθές, όπως σας είπα, ακυρώσαμε το στεγνοτήριο και μόλις το ακυρώσαμε, τώρα βέβαια είμαστε στη φάση που περιμένουμε τα χρήματά μας πίσω, μπήκαμε σε ένα άλλο κατάστημα που το βρήκαμε ότι το είχε διαθέσιμο και πήρα εγώ τηλέφωνο και τους λέω «Γεια σας, έχω πάθει αυτό και αυτό», τους τα είπα ακριβώς. Σας παρακαλώ, δείτε αν όντως στην αποθήκη σας το έχετε, να μην το παραγγείλω άδικα και ξαναπάθω τα ίδια και ξανά ζητάω επιστροφές χρημάτων και. Με έβαλε στην αναμονή, μου είπε ότι μίλησε με την υπεύθυνη της αποθήκης του προμηθευτή και είπαν ότι υπάρχει. Τον εμπιστευτήκαμε, το παραγγείλαμε, το ξαναπληρώσαμε και σήμερα μας ήρθε email ότι 28 του μήνα θα παραλάβουμε το στεγνοτήριο, δηλαδή την Τρίτη που μας έρχεται. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
αφιέρωμα. Σήμερα ήταν μια ωραία, πολύ γεμάτη, αλλά και κουραστική ημέρα. Έκανα πάρα πολλά πράγματα, ήρθαν τα νύψια μου, της Εμιλίας, τα παιδιά και μας είπαν τα κάλαντα, δεν μπήκαν όμως μέσα γιατί αυτά είναι καλά στην υγεία τους, μην το κολλήσουμε τίποτα. Μας είπαν απλά τα κάλαντα, έτσι για το καλό, γιατί δεν πάτησε κανένα άλλο παιδάκι το πόδι του. Δυστυχώς θα μου πεις πού να πατήσουν με τον κορονοϊό τώρα. Φοβούνται και ο κόσμος φοβάται να ανοίξει την πόρτα τους, λογικό είναι. Αλλά είχα σκεφτεί έτσι κάτι σαν ενδεχόμενο να μην ερχόμαστε σε επαφή και να τους δίνω και τα χρήματα χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή. Αλλά δεν χτύπησε για κανένα παιδάκι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ίσως της πρωτοχρονιάς τα καλάντα έρθουν να μας τα πούν. Μπορεί η σημερινή μέρα να ήταν κουραστική, αλλά την καταχάρηκα, γιατί τώρα που έπεσε ο Αλέξανδρος το βράδυ να κοιμηθεί, εγώ πήρα το ηχιάκι μου, έβαλα χριστουγεννιάτικη μουσική, έφτιαξα ένα χριστουγεννιάτικο τσάι και έφτιαξα κάποια από τα... Βασικά έκανα έτσι μια προεργασία για τα αυριανά φαγητά. Έφτιαξα το τραπέζι σχεδόν ολόκληρο, θα αφήσω τα υπόλοιπα για αύριο γιατί είμαι κομματιασμένη και έχω να κάνω και μοντάζ. Και δεν ξέρω, το βράδυ τώρα το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχω πάρει και μια ωραία σύνθεση, θα σας τη δείξω το αυριανό βίντεο να βάλουμε στο κέντρο του τραπεζιού. Μου αρέσει πολύ να στολίζω από αρχές Νοέμβρη, σας το έχω πει βέβαια φέτος δεν στολίσαμε, αλλά θέλω να πω με αυτό που σας λέω τώρα ότι μπορεί να στολίζω από πολύ νωρίς, αλλά αλλιώς νιώθεις τις ημέρες των γιορτών το σπίτι στολισμένο και αλλιώς πιο πριν. Τώρα πραγματικά που είμαστε στην καρδία των Χριστουγέννων, τώρα είμαστε στην ημέρα των Χριστουγέννων, νιώθω πολύ διαφορετικά. Και τέλος πάντων είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη και εύχομαι να πάει καλά η μέρα αύριο και πριν κλείσω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, εύχομαι να περάσετε τέλεια, να φάτε μέχρι όσο αντέχετε, να γελάσετε μέχρι όσο αντέχετε και να είστε με ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε καλά και όχι άσχημα. Να μην πάτε σε τραπέζι και φεύγοντας έχετε παράπονο για το οτιδήποτε. Να πάτε και φεύγοντας να έχετε μόνο ωραίες θετικές εικόνες και υπέροχες γεύσεις. Αυτό σας εύχομαι και υγεία. Υγεία που για μένα είναι το πιο σημαντικό και φέτος το κατάλαβα, το εμπέδωσα. Υπάρχουν και άλλες χρονιές που μου έχουν δώσει να το καταλάβω, αλλά η φετινή χρονιά και με το παραπάνω. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω πάλι αύριο στο τελευταίο vlog μας.